Φαντάζομαι κανείς δεν επιθυμεί για τον άλλον τη φυσική του εξόντωση. Στην πολιτική. Ήταν έτσι ο Μάρος, εξόντωση. Θέλω να κατατεθεί ότι άκουσα σιωπηλώς τόση ώρα. Και το εκτιμούμε και το χαιρετίζουμε όλοι, κύριε Γιαννούλη. Στο δεύτερο μισό της τοποθέτησης. Κοιτάξτε να δείτε. Για να μην χανόμαστε στις λεπτομέρειες, δεν μπορεί σε αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο να κινδυνεύουν περίπου 800.000 εργαζόμενοι να δούνε, επαναλαμβάνεται, ένα μοντέλο το οποίο υπηρετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, σχεδόν δημιουργήθηκε. Το πτωχευμένη επιχείρηση πλούσιος επιχειρηματίας. Με κριτήρια τα οποία θα εξαντλούνται πέρα από τις θεσμικές διαδικασίες, στην απόφαση ενός υπουργού για το αν είναι στην κόκκινη ζώνη και μπορεί να βάλει στην άκρη κλαδικές ή άλλου είδους συμβάσεις και να υπάρξουν μειώσεις, αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεύτερο, δεν νοείται ανάπτυξη με έναν μονοκράτορα ή αυτοκράτορα υπουργό ανάπτυξης να κρίνει την ώρα που το μεγαλύτερο πρόβλημα του πλανήτη μας είναι η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, να κρίνει μονοδιάστατα και να παρέχει περιβαλλοντικές άδειες παρακάμπτοντας θεσμικές διαδικασίες. Τρίτο, που λέτε για τις ταχυμεταφορές. Το εξήγησαν και άνθρωποι με τεχνογνωσία, αλλά και άνθρωποι που έχουν απλή λογική, ότι μια εταιρεία ταχυμεταφορών δεν έχει παραγωγικό πολλαπλασιασμό όπως μια εταιρεία καινοτομίας ή νέας τεχνολογίας. Και εκεί βέβαια κρύβονται και κάποιες αδιαφανείς συναλλαγές όταν μπορεί να απολαύσει επιδότηση μια μονοπωλιακή επιχείρηση διανομής τύπου. Ένας είναι, έχει ονοματεπώνυμο και είναι συγκεκριμένη αυτή η εταιρεία. Στην εξόρυξη. Δεν έχετε το θάρρος να πείτε ποιος είναι αυτός ο ένας, αφού τον γνωρίζετε. Για την διανομή τύπου μιλάει ο κύριος Γιαννούλης. Είναι του κυρίου Μαρινάκη η εταιρεία. Πέστε τα λοιπόν με το όνομά του, εγώ δεν το ξέρω. Θα ακούσα, το ακούω, δεν το σημερινό, αλλά πέστε. Όχι βέβαια. Πέστε δεν θα ρωσήμα. Όλες οι εταιρείες ταχυμεταφορών στην Ελλάδα του κυρίου Μαρινάκη είναι την ασφαλή. Όχι, δεν του πρόεδρο. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Τα ξέρετε. Ποιος έχει τις εταιρείες και πρόεδρος. Πέστε με ανενημέρωση. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για τον κύριο Μαρινάκη. Πάρα πολύ με ξεπερνάει. Δεν μπορέσετε να κρατήσετε να με διακόψετε. Τι να σας πω τώρα, θα σας ακούσα. Μα δεν αναφέρομαι στις ταχυμεταφορές. Η εταιρεία διανομής τύπου είναι του κ. Μαρινάκη. Ναι, στις ταχυμεταφορές ξεκινήσατε. Όχι. Από τις ταχυμεταφορές ξεκινήσατε. Να συνεννοηθούμε. Είναι άλλο οι ταχυμεταφορές. Περιγράφονται σε άλλο κομμάτι του νομοσχεδίου. Είναι άλλο το πρακτορείο διανομής τύπου που είναι του κ. Μαρινάκη και είναι σε άλλη παράγραφο, σε άλλη σειρά του νομοσχεδίου. Μάλιστα, για να μην γίνονται συγχύσεις. Ναι, ναι, και. Γίνεται χαριστική ρύθμιση, αυτό μου λέτε. Να καταλάβω. Δεν υπάρχει ρύθμιση. Δυνατότητες δίνουν αναπτυξιακός νόμος. Και τις δίνει μάλλον σε φιλικά προσκύμενους και φωτογραφικά και όχι για τους πολλούς. Αυτή είναι μια πολιτική κριτική. Μιλάει τώρα βουλευτής του κόμματος που δημιούργησε τον κύριο Πετσίτη. Τι άλλο να πω. Συνεχίστε, εντάξει. Για όνομα του Θεού. Καλά, όχι για όνομα του Θεού. Όχι για όνομα του Θεού. Κυρία Μακρύ, πρέπει να αντέχουν στη λογική. Να σας πω, κύριε Γιαννούλη, μου μιλάτε εσείς για ευαισθησία στο περιβάλλον όταν είναι σαφές ότι οτιδήποτε γίνεται σε αυτή τη χώρα με δεδομένες τις ρυθμίσεις τις οποίες φέρνει η Νέα Δημοκρατία θα σέβεται το περιβάλλον ή οτιδήποτε επιχειρεί. Τα επιχειρήματά σας δεν αντέχουν στη λογική. Καλά, δεν πειράζει. Στη δική Χριστοφοράκος και Ζήμενς με Πετσίτη. Στη δική σας λογική. Τι Χριστοφοράκος και Ζήμενς στη με Πετσίτη. Στη δική σας λογική δεν αντέχουν. Στη κύριε λογική είναι θεατών. Θα μου απαντήσετε λοιπόν εσείς μια που συνηθίζετε να κάνετε και τον το συμπαρουσιαστή και να υποκαθιστάτε την κυρία που μας έχει προσκαλέσει να συζητήσετε. Κυρία Μακρύ. Όχι, δεν προσβάλλω εσάς. Το ξέρετε πολύ καλά, δεν σας προσβάλλω. Ωραία, εμένα μπορείτε να με προσβάλλετε. Ούτε σας προσβάλλω. Απλώς έχετε ξεπεράσει τον ρόλο. Γιατί με διακόψατε. Θα σας παρακαλέσω πολύ να μου πείτε. Σας διακόπτω όπως με διακόπτε και έχω μεγάλη απορία. Δεν σας διακόψα. Αυτό ήταν που πήρα και τα εύσημα των υπολείπων. Οι μειωμένες ώρες εργασίας οι οποίες έγιναν καθεστώς κατά τη διάρκεια. Το μειωμένο ωράριο, το οποίο καταστρατηγεί το συστηματικά. Δεν σας απασχόλησε ποτέ εσάς και την ευαίσθητη κυβέρνησή σας. Σοβαρολογείτε τώρα. Σοβαρολογώ. Αναφέρεστε στην κυβέρνηση που με τους πολλαπλασιασμένους ελέγχους με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας χτύπησε τη μαύρη εργασία σε βαθμό που δεν φαντάζεστε. Τα ασφαλιστικά τα εμφανίστηκαν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πως χτύπησατε τη μαύρη εργασία. Ξέρετε πόσες χιλιάδες υπερορίες, κυρία Μακρύ. Αφού επιμένετε σε έναν διάλογο ανερμάτιστο, θα με αναγκάσετε να σας απαντώ. Να αυξηθούν κατά 12% οι υπερορίες. Κυρία Μακρύ, ξέρετε πόσες χιλιάδες
χιλιάδες οι περιοριακές ώρες καταγράφηκαν. Σας βρίσκει σύμφωνος η αύξηση της υπεροριακής αμοιβής? Δεν θέλω να παίξουμε τώρα το ρόλο του ανακριτή και του ανακρινόμενου. Μην παίρνετε αυτό το ύφος. Την άποψή σας ρωτώ. Σε ποιο πράγμα να σας πω την άποψη? Σας βρίσκει σύμφωνος ή όχι? Κυρία Μακρύ, δεν έχω συνηθίσει να απαντώ σε ανακρίσεις. Θέλω να τελειώσω. Να ολοκληρώσει ο κύριος Γιαννάκης, γιατί πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Χριστίδης. Δεν θα καταγράψετε εσείς την ιστορία. Δεν θα καταγράψετε εσείς την ιστορία. Να φύγω να τα πείτε. Όχι, αλλά θέλω να τελειώσω, Νατάσα μου, καλή μου συναδέλφισσα, θέλω να τελειώσω αυτό που έλεγα, παρά την παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς, κύριε Γιαννούλη. Και θα είμαι πολύ σύντομος. Άρα λοιπόν, ο αναπτυξιακός νόμος που βάζει σε κίνδυνο την ήδη αρχινημένη αποσύνθεση των εργασιακών δικαιωμάτων δεν μπορεί να θεωρείται αναπτυξιακός. Είναι μάλλον η επισφράγηση, το κλείσιμο ενός deal που έγινε πριν τις εκλογές και τώρα έπρεπε να υπογραφεί. Και όταν φτάσουμε στη συζήτηση... Από την άλλη πήρε 40% αυτό το πλάνο. Είναι? Πήρε 40% αυτό το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Ξέρετε κάτι. Και θα το λέμε μέχρι να το καταλάβει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Τιμούμε την εκλογική της νίκη. Σεβόμαστε και σεβαστήκαμε το αποτέλεσμα. Το 40% είναι το πρόκριμα να διορθώσουν πράγματα που μπορούν να διορθωθούν μέσα σε ένα κλίμα συνεννόησης, σοβαρότητας και επαγγελματισμού, απευθυνόμενου, όπως έλεγε ο κ. Χριστίδης, στο σύνολο των πολιτών. Το 40% πρέπει να το σεβαστεί η ίδια η κυβέρνηση. Εμείς το σεβαστήκαμε. Στήκαμε σαν αποτέλεσμα. Δεν αποτελεί όμως πανάκια, λευκή επιταγή, άλοθη και καθαρτήριο για τα πάντα. Το deal πάντως με τον ελληνικό λαό έγινε. Παράκληση, κυρία Μακρύ, μην ανοίξουμε νέο κύκλο στο... Σύντομη. Κυρία Χριστίδη, πάμε λίγο να μας εξηγήσετε την τσιμινιέρα που τελείωσε.